Make it with me, it's you and me. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως καταλάβατε, θα προσπαθήσουμε να τρώμε φαγητά για 24 ώρες που η τελική τους αξία είναι 1 ευρώ κατά άτομο. Θα μαγειρέψουμε και θα φάμε φαγητά τα οποία κοστίζουν μόνο 1 ευρώ όλη την ημέρα. Δηλαδή και το πρωινό και το μεσημεριανό και το βραδινό θα κοστίζουν 1 ευρώ. Ένας λόγος για τον οποίο θα κάνουμε αυτό το challenge είναι ότι πολλές οικογένειες εκεί έξω έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο παρόμοιο. Δηλαδή αναγκάζονται να ξοδεύουν 1 ευρώ την ημέρα ώστε να ζήσει μια ολόκληρη οικογένεια. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα δοκιμάσουμε να περάσουμε όλη τη μέρα μόνο με 1 ευρώ. Οπότε λοιπόν αυτό το challenge είναι μια καλή προσομοίωση της όλης κατάστασης και αποφασίσαμε πως θα το κάνουμε αυτό, να ευαισθητοποιήσουμε παραπάνω εσάς και εμάς φυσικά, να μπούμε στη θέση τους, να νιώσουμε πως ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αύριο μεθαύριο, είτε αφήνοντας τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ που έχει εκείνα τα κουτιά, είτε την άλλη φορά που θα δεις κάποιον άπορο στο δρόμο να θέλεις να του δώσεις ένα πακέτο μακαρόνια, είτε ό,τι εσένα σε ευχαριστεί. Οπότε, πολύ μακρηγορήσαμε, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πήγαμε χθες στο σούπερ μάρκετ και αγοράσαμε κάποια πράγματα. Θα σας τα δείξουμε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Να πούμε ότι η τελική τιμή ήταν ακριβώς 2 ευρώ. Θα σας πούμε ακριβώς τις τιμές και θα δείτε και κάποια πλάνα έτσι ώστε να δείτε ότι όντως πόσο κόστιζαν. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό μας. Που πήραμε 2 κρουασάν. Εγώ πήραμε yes, κακάο. Και εγώ με κεράς. Τα πήραμε από τα Lidl και κόστιζαν στα 27 λεπτά. Να πω ότι στο σούπερ μάρκετ όλα ήταν τόσο ακριβά. Αλήθεια, αν πάτε και πείτε θέλω να πάρω κάτι να φάω σε φυσιολογικά πλαίσια, έτσι, όχι να πάρετε λογαριδάκι και τέτοια, κάτω από 1 ευρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε. Δηλαδή με 20 και 30 λεπτά. Παιδιά, είναι όλα τόσο ακριβά. Αν δώσουμε 60 λεπτά σε ένα μαρούλι, μας μένουν ένα 40. Δεν θα φάμε τίποτα όλη την υπόλοιπη ημέρα. Ας πάρουμε κάτι πιο χορταστικό. Το 1 τρίτο των λεπτών ήταν το πρωινό. Το πιστεύεις. Ή το πατάς. Για να πάει να αποκτήσει σοκολάτα από τούκα. Γενικά πιστεύω για 27 λεπτά είναι πάρα πολύ καλά η τιμή του και σε κρατάει πιστεύω για πρωινό. Επειδή έχουν βούτυρο και αλεύρι και όλα αυτά σε κρατάει. Αυτό ήταν για το πρωινό μας. Θα τα πούμε σε λίγο στο μεσημεριανό. Ήρθε λοιπόν και η ώρα του μεσημεριανού. Φάγαμε το πρωινό μας ωραία και καλά, πήγαμε για μάθημα, επιστρέψαμε επιτέλους και επειδή πεινάσαμε λίγο, είπαμε να κάνουμε τα μακαρόνια που πήραμε χθες από το σούπερ μάρκετ και θα τα συνοδεύσουμε, δείξε με τι μαγείρισα. Με σαλάμι αέρος. Λοιπόν, επόμενο πιθανό είναι τα σπαγκέτι. Έχει 7,41 λεπτά, τριγκατόνι, διάλεξε. Οπότε πρέπει να βρούμε κάτι που να κάνει λιγότερο από 1,20 για να μπορούμε να το φάμε. Α, έχει αυτό το σαλάμι αέρος που κάνει 89 λεπτά. Επειδή στα μακαρόνια δεν μας έφταναν τα χρήματα να πάρουμε κάποια σάλτσα, αποφασίσαμε να πάρουμε κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο βραδινό, αλλά και στο μεσημεριανό. Οπότε το σαλάμι θα αντικαταστήσει κατά κάποιον τρόπο το κρέας. Γιατί εντάξει, με 1 ευρώ το άτομο, κρέας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Και η τιμή του είναι στα 89 λεπτά για 100 γραμμάρια. Ενώ για τα μακαρόνια κάναν 0,41. Και μας περισσεύουν άλλα 43 λεπτά. Οπότε αυτό το challenge είναι από το πιο δύσκολα. Γενικότερα σας λέω, πηγαίνετε απλά στο σούπερ μάρκετ και πείτε έχω ένα ευρώ στην τσέπη μου, θα πάρω κάτι. Πάμε να βάλουμε τα μακαρόνια να βράσουν. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το φαγητό μας. Όπως βλέπετε τα σαλαμάκια έχουν γυρίσει. Μυρίζει σαν πίτσα. Έχουν γυρίσει από τα ζεστά μακαρόνια γιατί μόλις τώρα βγήκαν, δεν ξέρω πέντε. Θα δοκιμάσει πρώτος ο Αλέξης. Προφανώς υπάρχει ακόμη ένα πιάτο. Εδώ απλά δοκιμάζουμε, δεν θα το φάμε κανονικά. Απλά γενικότερα εδώ πέρα θέλουμε να δοκιμάζουμε, οπότε όχι να τρώμε μπροστά σας όλα μας τα φαγητά. Θα γίνει λίγο βαρετό το βίντεο να το κάνω αυτό. Πάντως όταν σκέφτεσαι ότι έχεις 1 ευρώ όλη την ημέρα για να φας κάτι, όλα τα φαγητά σου φαίνονται πεντανό στην αλήθεια. Μόνο με το κρουασάν που είμαστε από το πρωί, εγώ αυτό το πιάτο εδώ τρώγα άνετα και έτρωγα και δεύτερο πιάτο. Έχει. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρει σαλάμι το βράδυ. Πρέπει να είμαστε οικονομικοί με τα πράγματα. Γενικότερα εμένα δεν μου αρέσει πολύ το σαλάμι και όλα αυτά. Το κρέας γενικότερα στα φαγητά. Αλλά αυτό το μακαρόνι μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Mm. Πεινάμε πάρα πολύ. Οπότε θα καθίσουμε να φάμε κι εμείς το μεσημεριανό μας. Αλλά για χάρη του βίντεο μας περίσσεψαν μόνο 19 λεπτά και τους δύο. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε μία σοκοφρέτα. Εγώ ήθελα να πάρουμε κάποια φρούτα, να πάρουμε ας πούμε 1-2 μήλα. Και ο Αλέξης είχε μια καλή ιδέα, οπότε συμφωνήθηκε τελικά να πάρουμε αυτήν εδώ πέρα τη σοκοφρέτα. Είχαμε κάνει και ένα αντίστοιχο βίντεο με σοκοφρέτες. Δοκιμάζαμε διάφορες γεύσεις από σοκοφρέτες. Θα το έχουμε εδώ πέρα στις κάρτες για να μπορείτε να το δείτε. Οπότε εφόσον είχαμε μόνο 19 λεπτά το τελικό μας budget, πήραμε μόνο μία σοκοφρέτα και θα την μοιραστούμε. Είναι με γεύση φουντούκι. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε γρήγορα γιατί ένα γλυκάκι το χρειαζόμαστε. Μου μυρίζει σκούρη σοκολάτα. Εγώ είπα να πάρουμε φρούτα. Γενικότερα μας μείνανε 19 λεπτά γιατί πήραμε και το πρωινό, το οποίο θα το δείτε το βράδυ, εννοείται. Mm.
άσχημη. Καλά λέει ο Αλέξης. Όταν πεινά και έχει ένα ευρώ, όλα ωραία σου φαίνονται. Οπότε ναι, αυτά θα γίνουν μεσημεριανό. Θα τα πούμε σίγουρα στο βραδινό. Και επιτέλους φτάσαμε στο βραδινό μας. Και για βραδινό έχουμε πάρει δύο ψωμάκια. Μέσα εδώ πέρα τα σαντιτσάκια που έχουν τα κλασικά που ξέρετε στα Lidl. Και θα βάλουμε και το υπόλοιπο σαλάμι που μας περίσσεψε από το μεσημεριανό μέσα στα σαντιτσάκια και θα τα φάμε. Wow, with munch. Ούτε πεινάς. Ε, αυτό είναι το δικό μου, δεν είχε τόσο πολύ κρέας. Δεν πειράζει, φάει. Μόνο που βάλαμε και κασεράκι μέσα, αλλά το budget δεν έφτανε για κασέρι. Γιατί αυτά κόστιζαν 12 λεπτά το ένα. Και το σαλάμι έχουν 9 λεπτά, όπως σας είπαμε. Οπότε συνολικά βγαίνει στα ακριβώς 2 ευρώ. Ένα ευρώ στον καθένα. Το καταφέραμε αυτό το challenge. Δεν μείναμε νηστικοί. Εγώ μπορώ να πω ότι χόρτασα με μερικά φαγητά. Εντάξει, δεν ήταν και το τέλειο γεύμα, δεν είχαν ποικιλία. Αλλά μας πέρασε για τη μέρα. Επειδή είχαμε τα μακαρόνια και το ψωμί τώρα. Εγώ δεν ξέρω για σένα. Εγώ το φάω το ψωμάκι μου. Μετά από γεύμα. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe. Το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούργιο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!